Πάμε τώρα, αφού είμαστε Λος Άντζελες, να σας πάω σε μια πολύ ωραία έτσι, λαμπερή βραδιά, το The Academy Museum Gala 2022. Ουσιαστικά φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά που το είδαμε. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν και 10 εκατομμύρια δολάρια. Δύο από τα τιμόμενα πρόσωπα αυτής της βραδιάς ήταν η Julia Roberts που πήρε το βραβείο Icon, αλλά και η Tilda Swinton που πήρε το βραβείο Visionary. Βλέπουμε εδώ, ξεκινάμε. Δεν ήταν κόκκινο το χαλί, λευκό όπως μπορείτε να δείτε. Λευκό γκρι το βλέπουμε εμείς εδώ. Είναι σχεδόν σαν να είναι σε πάρκινγκ, είναι. Ναι. Έχει αφήσει μόλις τα μάξι. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την Julia Roberts, φοράει Tom Brown. Ωραίο. Πολύ κλειστό. Θα μπορούσε να βάλει κάτι πιο ανοιχτό, κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό, άσπρο, μαύρο, όνειρα κάνω. Λίγο εκκλησιαστικό, ωραίο είναι για τις Δευτέρες. Μορμόνους, ναι. Πώς σου λένε αυτούς που ντύνονται λίγο οι γυναίκες τους πιο. Ναι. Ξέρεις, κρύβουν, ας πούμε, πράγματα. Δεν το θέλαμε αυτό από την Τζούλια. Πάμε να δούμε δεν κάτι είναι πιο. Κακό. Εμένα μου αρέσει, είναι φάσιν. Αποκαλυπτικό. Ναι. Olivia Wilde. Wild, η Olivia. Olivia Wilde τα έφτιαξε με τον αγαπημένο σου, τον πώς το λένε αυτόν τον τραγουδιστή. Αυτόν. Με αυτόν. Θα διαφωνήσω εγώ, θα πω όχι. Όχι, ποτέ. Και ξανάνιωσε. Διότι αυτό είναι νεαρούλη. Να τα λέμε και αυτά. Ξανάνιωσε, σαν να ξαναγεννήθηκε. Εγώ βλέπω σχεδόν βγήκε μόνο. Καλέ, πώς το λένε αυτόν τον τραγουδιστή που σου αρέσει, πες μας. Που θα πας το καλεμένα. Ναι, ναι. Θες να το αποκαλύψω. Απλά εγώ δεν το ανέφερα. Γιατί μετά, ξέρεις, μου λέτε συνέχεια μιλάω για Χάρι Στάιλς. Έχεις να τον αναφέρεις ένα μήνα το Χάρι Στάιλς. Θα έχουμε το Χάρι Στάιλς. Χάρι Στάιλς. Βέβαια. Το Στάιλ, ο Χάρι είναι καλό. Και αφού πιάσαμε τους τραγουδιστές, πάμε σε Ελίνα Γκόμεζ, η οποία κλασική με το Αρμάνι της το ωραίο. Πολύ λιτό, πολύ απέριτο για γκαλά τώρα. Αυτό. Μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη που λένε. Καλιακούδα, παιδιά, γιατί αυτό. Το έχουν κάνει έτσι τώρα πραγματικά στο κρύο, ας πούμε. Δεν πετάγεται κανένα χρώμα, δηλαδή είναι λίγο τύπο σαν μιζερό. Είδες ότι αν το χαλί δεν είναι κόκκινο, δεν έχει γκλαμουριά. Δεν έχει, ρε παιδί μου, μεταξύ. Φώτα... Δεν έχει φώτα. Δεν έχει... Ναι. Εντάξει, γιατί είναι μουσείο, όπως βλέπετε. Είναι ένα σενάριο. Εμένα ξέρετε ποια μου άρεσε πάρα πολύ και έσπασε και λίγο τη Μαυρίλα, η Αμάλ Κλούνι. Θα τη δούμε. Ντελκόρ φοράει. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει και έτσι να δώσει και λίγο χρόνο. Είδες όταν βάζεις ένα χρωματάκι. Α, ωραίο, ε! Να σπάσει και τη μαυρίλα του συζύγου. Ωραίο κορσέ πάνω το φόρεμα. Οριακά απόκριες. Έχει δει Frozen. Έλα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Άντε καλέ. Let it go, let it go. Η επόμενη, παρακαλώ. Η επόμενη, παρακαλώ, να πάμε στη Kaia Gerber. Δεν φαίνεται. Παιδιά, κούκλα, έτσι. Η ίδια η μαμά, να το πούμε για μία ακόμη φορά. Και φοράει αλάτι. Να ποζάρει, να τουρλώνει αυτά που πρέπει να τουρλωθούν. Δεν βλέπεις εδώ, αγάπη μου. Τα φώτα αυτά είναι από πίσω, έχει ωραία. Πόζα είναι, όλα, όλα είναι η πόζα. Είναι καλή. Είναι και κούκλα, είναι και κορμάρα. Και πάμε σε ντουετάκι τώρα. Είναι η Emma Stone με την Alicia Vikander και φοράνε Louis Vuitton. Ναι, φαίνεται ότι φοράνε Louis Vuitton. Εντάξει, υπάρχει μια έτσι φλιαρία, θα έλεγα. Στο είναι λίγο μπίζι. Αλλά είναι και ο οίκος, παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι φέτος που λανσάρει ο οίκος. Ναι. Ωραίες πάντως είναι, δεν είναι κακές. Ωραίες είναι. Για πάμε μουσείο. Και στην Tilda Swinton. Στον δρόμο στα Αθήνα, στα γελούσες. Καλή, στο μουσείο πήγαν σε καλά. Από τα τιμόμενα πρόσωπα της βραδιάς. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τρομερό στυλ. Το υποστηρίζει αυτό που φοράει πάντα. Πάντα πολύ ιδιαίτερη. Μ' αρέσει η Tilda. Ιδιαίτερο και το ρούχο αυτό που φόρεσε. Πολύ εντυπωσιακό. Ωστόσο, αν και μαύρο κάτι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Lily Collins. Ναι. Τέλειο. Τώρα αυτό είναι που έχετε δει κάποιες φωτογραφίες που τραβάς. Αριστούργημα. Και βγάζεις, ξέρω εγώ, ένα χρώμα και φαίνεται ασπρόμαυρο και μένει μόνο ένα χρώμα, το θυμάσαι. Ναι. Σαν να έχει κάνει αυτό. Έχει μια φλιαρία και αυτό βέβαια. Και μπριμέ και δαντέλα και τέτοιο και από εκείνο. Από τις ωραίες εμφανίσεις πάντως, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η Jessica Chastain με το Oscar de la Renta της εδώ. Όπου εδώ η αλήθεια είναι δεν την κολακεύει και πάρα πολύ. Σε μια άλλη πόζα έτσι που την είδα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή. Ωραίο, ωραίο. Και είναι πολύ, πολύ φέτος τα φλωράλ, να ξέρετε, και το χειμώνα. Ενώ συνηθίζουμε να τα βλέπουμε τα φλωράλ το καλοκαίρι, όλοι οι σχεδιαστές φέτος το χειμώνα έχουν βγάλει φλωράλ. Λουλουδάκια. Με λουλούδια θα βγούμε πάλι φέτος. Έτσι. Ανθίζουν και το χειμώνα.